όλα έτοιμα. 1400 μέτρα, Τρόπαιο Βρωμάτια. Και δίδεται η κίνηση για την 7η υποδομία. Για την πρωτοπορία επιχειρεί αρχικά ο Μολότοφ. Γρήγορα έρχεται από μέσα ο Παναθήνια που πιέζει για το κεφάλι πιο μέσα ο Λεβαδιακός. Τελικά ο Παναθήνια είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει. Βελτιώνεται πλέον και ο Σερσόκρατες από την εσωτερική. Τα δύο λόγα θα συγκαλπάσουν. Θα μείνει λίγο πιο πίσω ο Μολότοφ. Ο Λεβαδιακός εσωτερικά τους απ' έξω όμως συνεχώς βελτιώνει την θέση του. Και ο Γκάμπι που θέλει να βρεθεί με τους πρώτους. Ο Παναθήνια, ο ενδεκαετής, είναι αυτός που μαζί βέβαια με τον Σερσόκρατες είναι στην πρωτοπορία. Πάντα ο Γκάμπι δεύτερη θέση απ' έξω, προσπαθεί από την ιστορική ο Λεβαδιακός, ενώ και ο Φιγόνικος τρώνοντας βήμα θέλει και αυτός με τη σειρά του να περάσει με τους πρώτους, προσπερνώντας βέβαια το Μολότοφ που βρίσκεται λίγο πιο πίσω. Και πάμε σιγά σιγά τώρα για το σημείο των 600 μέτρων. Παναθήνια από την εσωτερική σταθερά, πάντα ο Σερσόκρατες απ' έξω, έχει πλησιάσει ο Φιγόνικος και στο βήμα του θέλει και να προηγηθεί πιέζοντας τον πρωτοπόρο Παναθήνια. Φιγόνικος Παναθήνια προσπαθεί να ξεμπλοκαριστεί και ο Λεβαδιακός πλησιάζοντας πλέον τον Σερσόκρατες απ' έξω κάνει φινής και obliterate στα τελευταία μέτρα. Ο Φιγόνικος στο βήμα του περνάει μπροστά, ο Παναθήνια παρά την ηλικία του παλεύει από την εσωτερική. Obliterate και Λεβαδιακός θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στα τελευταία. Τελευταία μέτρα η τετράδα που ξεχωρίσει με το Φιγόνικο πλέον να ξεφεύγει στα τελευταία μέτρα και αφήνει τον Παναθήνια στην δεύτερη θέση. Λεβαδιακός obliterate, πάντα κεφάλι με κεφάλι για τις τιμητικές πλέον θέσεις, διότι οι δύο πρώτοι έχουν καθαρίσει. Θα πάρει την νίκη ο Φιγόνικος νούμερο 6, στη συνέχεια νούμερο 7 Παναθήνια. Ο Λεβαδιακός θα μείνει στην τρίτη θέση και τέταρτος με φίνις ο Μολότοφ. Τρομερός Φιγόνικος. Με Χρήστο Μπαμπανιώτη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έκανε σήμερα δύο πολύ δυνατές κούρσες. Και δικαιώθηκε βέβαια στην δεύτερη. Νούμερο 6 Φιγόνικος λοιπόν. Νούμερο 7 Παναθήνια. Εδώ που θα ξεχωρίσουν ο Λεβαδιακός και ο Μολότοφ στη συνέχεια. 6-7-4-2 δηλαδή το αποτέλεσμα. Και βέβαια ο Παππούς είναι τρομερός. Για ακόμη μια φορά θα το πω και θα το λέω, όσο καιρό τον βλέπουμε, 11 ετών. Ο Γκάμπι και ο Obliterate περίπου στο ίδιο ύψος, ακόμα πιο πίσω Vertical Way, με τον Fly On By και τον Σερσόκρατες. Ο κύριος Μικονιάτης είναι μαζί μας, τρομερός Φιγόνικος σήμερα, δεν ξέρω αν τον ευνόησε και η απόσταση, η καλή συνεννόηση σίγουρα με τον Αναβάτη, πώς τον είδατε εσείς? Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε κορυφαία φορματάλογο. Κάποια προβλήματα που είχαμε τελευταία με τους γιατρούς που το βλέπανε κουτσό. Πάση περιπτώσει, δεν γελάω πολύ. Απέδειξε τ' άλογο πως ούτε κουτσομάρες έχει, ούτε τίποτα. Και 1800 έτρεξε. Όλα καλά. Η σημερινή νίκη ήταν η μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Σίγουρα. Όλα καλά, όλα ωραία. Και εδώ, στις απονομές, ο founder και CEO της Βερμάντια, ο κύριος Φίλιππος Αντωνόπουλος, δίνει το Τρόπαιο Βερμάντια στον προπονητή και ιδιοκτήτη του Φιγόνικου, τον Άρη Μικονιάτη. Η Έλλη Κοκκίνου, έτσι γνωστή και μη εξαιρεταία, δίνει και αυτή το Τρόπαιο στον Άρη Μικονιάτη. Και εδώ Γιάννης Γουανέλης, που βραβεύει τον Χρήστο Μπαμπανιώτη για την επιτυχία του με το Φιγόνικο. Και οι αναμνηστικές φωτογραφίες για το Τρόπαιο Βερμάντια. Δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει ποτέ υποδρομίες, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Και καταλαβαίνω τον κόσμο που παθιάζεται μαζί του. Οπότε θα ξανάρθετε. Αν με βγάλει δρόμος. Ωραία, εντάξει. Κύριε Ζουγανέλη, χαίρομαι κάθε φορά που σας βλέπω στο θέατρο, οπουδήποτε. Δεν έχω λόγια, πείτε τα μόνο σας. Όχι, είναι πολύ ωραία εδώ. Έχω έρθει κατά επανάληψη. Έχω έρθει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά, όταν το πήρα Ελληνικές Υποδρομίες, έχω έρθει. Έχω μια συνεργασία σε ανιδιοτελείς σκοπούς και το λέω αυτό, το τονίζω, με τους ανθρώπους του ΟΠΑΠ. Γιατί εγώ ασχολούμαι με τον κοινωνικό ρατσισμό και τους ανάπηρους. Απολύτως ανιδιοτελώς. Και είναι μια ευκαιρία να έρθει κανείς να δει αυτό το εξαιρετικό μέρος. Σχετικά κοντά, φαίνεται μακριά, αλλά με την Αττική Οδό. Είναι πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά και να αγαπήσει τα πολύ λογικά άλογα. Και βέβαια αυτά τους τρομερούς αθλητές, οι οποίοι είναι οι πλέον αδικημένοι, γιατί αγωνίζονται πάρα πολύ σκληρά.
για να κατακτήσουν κάποια μετάλλια. Και είναι αδικημένοι, προπονούνται, κάνουν τα πράγματα και δεν επικοινωνούνται τα ονόματά τους. Και σήμερα ο Παπανιώτης είναι και τιμητική του μέρα, διότι πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του. Τι άλλο να πω, δεν υπάρχει συνέστημα. Ένα πράγμα, δεν με είδε η μητέρα μου ζωντανή, με είδε σήμερα. Να έχεις την ευχή της. Να είστε καλά όλοι. Να έχεις την ευχή της. Και όσο μπορείτε να μας στηρίζετε. Ο κύριος Φιλίππος Αντωνόπουλος είναι μαζί μου, διευθύνων σύμβουλος της Βερμάντια. Τα είπαμε στην πρώτη υποδρομία, τα λέμε και στην τελευταία. Τώρα πια έχει μείνει ο απόϊχος και θέλω να μου πείτε τι έχει μείνει από όλο αυτό το μεγάλο ντέρμπι, αυτή τη μεγάλη γιορτή. Καταρχάς ήταν πάρα πολύ όμορφα να συμμετέχουμε και σαν νικητές ιδιοκτήτες και φυσικά σαν χορηγοί. Σαν χορηγοί και συμμετέχοντες στην συνεχή προσπάθεια των υποδρομιών ΑΕ και του ΟΠΑΠ, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και ειλικρινώς, η Βερμάντια το κάνει αυτό σε αρκετές χώρες στον κόσμο. Έχουμε δει λοιπόν στις άλλες χώρες το πάθος, τις υποδομές, τις επενδύσεις που γίνονται και ό,τι περιβάλλει το υποδρομιακό και σαν άθλημα και σαν στοιχηματισμό. Είναι αναζωογονητικό και πολύ ευχάριστο να συμβαίνει το ίδιο πράγμα στη χώρα μας. Και αυτό που είδαμε σήμερα εδώ δεν έγινε να ζηλέψει τίποτα από του εξωτερικού. Εύχομαι να γίνεται πιο συχνά, εύχομαι να γίνει του χρόνου ακόμα μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι όταν κανείς δει τις υποδρομίες σαν άθλημα, αντιλαμβάνεται την αγάπη που έχει ο κόσμος που τις περιβάλλει. Και για αυτό το λόγο νομίζω ότι μόνο τα καλύτερα έπονται.